Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Όλοι αναρωτιόμαστε γιατί η Ελλάδα εξακολουθεί τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες να είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια ρεύματος. Πιστεύουμε ότι θα μας το εξηγήσει ο καλεσμένος μας. Είναι ο κύριος Χρήστος Κολοβός, δόκτωρ μηχανικός μεταλλίων. Κύριε Κολοβέ, καλή σας χρονιά, χρονιά σας πολλά και ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Βλέπουμε κάθε μέρα τις τελευταίες μέρες αυτόν τον περίφημο χάρτη με τις τιμές του ρεύματος και η Ελλάδα είναι πάντα πρώτη στην ακρίβεια. Θα μας το εξηγήσετε τι συμβαίνει. Χρόνια πολλά καταρχήν. Καλή χρονιά να έχουμε και ας ελπίσουμε να διώξουμε τους καλικάντζαρους που μπαίνουν στο πορτοφόλι μας και το ροκανίζουν με την ακριβή ενέργεια, τον ακριβό πανάκριβο ηλεκτρισμό. Η Ελλάδα, όπως το είπατε, είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια στην Ευρώπη και αυτό δεν συμβαίνει ξαφνικά. Συμβαίνει επί σειρά ημερών, επί σειρά μηνών θα έλεγα, για τον πολύ απλό λόγο ότι αυτή ακριβώς είναι η οργάνωση της αγοράς την οποία έχει κάνει η παρούσα κυβέρνηση, δεν έρχεται από τις προηγούμενες, έχει, η συγκεκριμένη οργάνωση της αγοράς έχει γίνει από την παρούσα κυβέρνηση και οφείλεται ακριβώς στον σκοπό της λαιλασίας των καταναλωτών και στην αναδιανομή χρημάτων από τους καταναλωτές προς τους παρόχους. Είτε άμεσα με τους λογαριασμούς ρεύματος, είτε έμεσα με τις περίφημες επιδοτήσεις, οι οποίες δεν δίνονται στους καταναλωτές, αλλά δίνονται στους παρόχους. Προκειμένου στη συνέχεια οι πάροχοι να χαμηλώσουν τους λογαριασμούς, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι πάροχοι δεν πηγαίνουν στο χρηματιστήριο και ζητούν ό,τι τους κατέβει στο μυαλό. Ακριβώς λοιπόν το πρόβλημα ξεκινάει από την οργάνωση της αγοράς, που είναι το χρηματιστήριο ενέργειας. Ξέρετε, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει στο ραδιόφωνο, την ακούω εκεί στο ραδιόφωνο, μια διαφήμιση που λέει ότι οι στημένοι διαγωνισμοί καταστρέφουν την αγορά και ανεβάζουν τις τιμές και αν έχετε υπόψη σας κάποιο καρτέλ, να μας ενημερώσετε έστω και ανώνυμα. Λοιπόν, εδώ στην ενέργεια ξέρω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και επώνυμα και κατήγγειλε ως αξιωματική αντιπολίτευση καρτέλ της ενέργειας, αλλά η Επιτροπή Ανταγωνισμού αγρών αγοράζει. Και το ερώτημα είναι ποιος θα μας προστατεύσει από αυτές τις δίθεν ανεξάρτητες αρχές. Διαβάζω σήμερα ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν μπορεί να βρει φθηνά τιμολόγια ρεύματος για να ηλεκτροδοτήσει το δικό της κτίριο. Αν δεν μπορεί η αρμόδια κρατική αρχή, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να βρει φθηνό ρεύμα, πού θα το βρει ο καταναλωτής, ο απλός καταναλωτής? Αν δεν μπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού να παρέμβει σε αυτό που η αξιωματική αντιπολίτευση καταγγέλει ως καρτέλ ενέργειας, ποιος θα παρέμβει? Εκεί ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Στο ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός από την κυβέρνηση για την λαιλασία των καταναλωτών και δεν πρόκειται ποτέ να φθηνίνει το ρεύμα. Ξέρετε, η τιμή του ρεύματος καθορίζεται από την τελευταία μονάδα που μπαίνει στο χρηματιστήριο ενέργειας για να καλύψει τη ζήτηση. Η μονάδα αυτή είναι στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς το ενεργειακό μείγμα είναι πολύ ρηχό, είναι πάντα μονάδα φυσικού αερίου. Και το φυσικό αέριο είναι πανάκριβο. Ωστόσο, μας έλεγαν ότι για το ακριβό αέριο φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο κακός ο Πούτιν. Λοιπόν, σήμερα το φυσικό αέριο έχει πέσει κάτω και από τα 70 ευρώ η μεγαβατόρα, ενώ το καλοκαίρι είχε ανεβεί και πάνω από τα 300, και έχει επιστρέψει σε τιμές που ήταν πριν από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, των Ρώσων στην Ουκρανία. Γιατί η τιμή του ρεύματος δεν πέφτει? Είναι προφανές λοιπόν ότι μας λένε πάρα πολλά ψέματα στον ηλεκτρισμό και στην ενέργεια γενικότερα. Και αυτά τα ψέματα κατατείνουν στη λαιλασία του πορτοφολίου του καταναλωτή με νομότυπο τρόπο. Για να δώσουμε, αν μπορούμε κύριε Κολοβέ, και μία λύση, τι θα μπορούσε να γίνει για να φτηνίνει το ρεύμα? Είπατε έτσι λίγο απεσιόδοξο ότι μάλλον το ρεύμα δεν θα φτηνίνει ποτέ. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάποιος κάποια στιγμή θα κάνει 2-3 πράγματα για να ανακουφιστεί ο κόσμος. Ποιες πρέπει να είναι αυτές οι κινήσεις? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κινήσεις που μπορούν να γίνουν ακριβώς επειδή το ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας είναι πάρα πολύ ρηχό. Στην Ελλάδα είχαμε, την προηγούμενη δεκαετία, είχαμε μέχρι το 2012, είχαμε τον ελληνικό λιγνίτη. Και ελάχιστο φυσικό αέριο, ελάχιστες εισαγωγές
και ελάχιστα αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Από τότε που μπήκαν σε κίνηση αυτή η περίφημη ιστορία με τις ΑΠΕ, τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά, αυτά έρχονται και προστίθενται στο σύστημα, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν αξιόπιστα την παραμικρή θερμική μονάδα και ό,τι προστίθεται στο σύστημα αυτομάτως το κάνει πιο ακριβό όσα παραμύθια και αν μας πούν. Για τον πολύ απλό λόγο ότι πρέπει να πληρώσουμε το σύστημα που είχαμε συν το πρόσθετο σύστημα το οποίο βάζουν και δεν μπορεί να υποκαταστήσει το παλιό. Ήρθε λοιπόν το 2010 ο τότε Υφυπουργός Ενέργειας ο Μανιάτης και τι μας είπε, ότι το 100% των λιγνητικών μονάδων θα αντικατασταθεί από μονάδες φυσικού αερίου. Και αυτό ακριβώς βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια. Βλέπουμε να αντικαθίσταται σταδιακά, να υποχωρεί ο λιγνίτης, ο εγχώριος λιγνίτης, που έδινε και δουλειά σε χιλιάδες Έλληνες, διατηρούσε τις τιμές χαμηλά και προστάτευε τη χώρα από τις αναταράξεις στα διεθνή χρηματιστήρια. Αντικαθίσταται λοιπόν ο εγχώριος λιγνίτης από 100% εισαγόμενο φυσικό αέριο, χωρίς να γίνεται καμία προσπάθεια να έχουμε ελληνικό φυσικό αέριο, το οποίο αν ήταν ελληνικό θα είχαμε πολύ καλύτερο έλεγχο στην τιμή. Και έρχονται και προστίθενται οι περίφημες ΑΠΕ. Το 2010 και 2011 βάλαμε μέσα σε δύο χρόνια 2.500 μεγαβάτ φωτοβολταϊκά σε τιμές πανάκριβες. Ξέρετε ποιοι ήταν οι πρώτοι που έσπευσαν να βάλουν? Βουλευτές, πολιτικοί. Υπάρχει μία λίστα 57 ονομάτων βουλευτών που το 2014 πήγε να ρίξει την κυβέρνηση Σαμαρά όταν επιχείρησε ο τότε Υφυπουργός Ενέργειας ο Μάκης του Παγιοργίου να χαμηλώσει λίγο τις εξωφρενικές τιμές των φωτοβολταϊκών για να διασώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού το οποίο δημιουργούνταν από τις πανάκριβες τιμές που πληρώναμε στα 2.500 μεγαβάτ που έσπευσαν να βάλουν βουλευτές, πολιτικοί, διάφοροι συνεργαζόμενοι κομματικοί. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα. Και βεβαίως τον τότε υφυπουργό, τον Μάκη Παγιωργίου, δεν τον ξανακούσαμε από τότε. Μάλιστα, κατάλαβα. Κύριε Κολοβέα, ελπίσουμε, όπως είπατε, οι καλικάτζαροι να φύγουν μακριά. Δεν θα είναι εύκολο. Ο κόσμος ήδη υποφέρει πάρα πολύ από τις τιμές της ενέργειας και από ό,τι μας λέτε, τα πράγματα δεν είναι αισιόδοξα, τουλάχιστον και για τους επόμενους μήνες, έτσι? Δεν είναι αισιόδοξα. Σας είπα, το πρόβλημα έγκυται στη ρηχότητα του ενεργειακού μείγματος της χώρας. Ξέρετε πόσα έχουμε, πάνω από 10.000 μεγαβάτ αιωλικά και φωτοβολταϊκά, τα οποία τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Πάνω από 15 δισεκατομμύρια έχουμε δώσει μόνο για να τα βάλουμε. Χωρίς για το τι πληρώνουμε για το ρεύμα το οποίο αναξιόπιστα βάζουμε στο σύστημα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν τα 10.000 μεγαβάτ, αυτές τις μέρες, τις αργίες, τις εορταστικές, από Χριστούγεννα μέχρι και σήμερα, τι νομίζετε ότι μας δίνουν? Ελάχιστα. Ακόμα και διψήφιο νούμερο έχουμε πάρει. Κάτω από 60 μεγαβάτ έχουμε πάρει από τα 10.000 μεγαβάτ. Πώς λοιπόν θα υποκαταστήσουν αξιόπιστα θερμικές μονάδες έτσι ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε? Γι' αυτό και βλέπετε ότι ξεφυτρώνουν διαρκώς νέες μονάδες φυσικού αερίου. Κατασκευάζεται μονάδα φυσικού αερίου στην Κομοτηνή. Οι ΔΕΗ με τον Όμιλο Κοπελούζο ετοιμάζονται να κάνουν μονάδα φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί βάζουμε μονάδες φυσικού αερίου, αφού λέμε ότι θέλουμε να βάλουμε ΑΠΕ? Για τον πολύ απλό λόγο ότι οι ΑΠΕ δεν υποκαθιστούν θερμικές μονάδες. Υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστίας. Κατάλαβα. Και όταν λοιπόν θα βάλουμε πολλές ΑΠΕ, όταν θα έχει πολύ ήλιο και πολύ αέρα, δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε το ρεύμα, γιατί το πολύ ρεύμα δεν μπορεί να απορροφηθεί από το δίκτυο. Θα πρέπει υποχρεωτικά να το εξάγουμε για να διατηρήσουμε την ευστάθεια του δικτύου της μεταφοράς. Και αυτή η υποχρεωτική εξαγωγή άρων-άρων για να μην καταρρεύσει το δίκτυο, βεβαίως θα γίνεται και σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάτι που είδαμε να γίνεται στη Γερμανία και την Τσεχία την πρωτοχρονιά που δεν υπήρχε ζήτηση ρεύματος. Είδαμε την τιμή του ρεύματος να υποχωρεί σε αρνητικές τιμές. -1 στη Γερμανία, -2 ευρώ στην Τσεχία. Δηλαδή, οι παραγωγοί πλήρωναν για να ξεφορτωθούν το ρεύμα και να μην κλείσουν τις μονάδες τους. Αυτό σημαίνει αρνητική τιμή. Γιατί είναι πιο ακριβό το να κλείσεις τη μονάδα και να την ξανανοίξεις από το να πληρώσεις κάποιον να σου απορροφήσει το ρεύμα τη στιγμή που δεν ξέρεις τι να το κάνεις. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα.
Και αυτό ακριβώς θα βλέπουμε όσο περισσότερα αιωλικά και φωτοβολταϊκά βάζουμε στο δικό μας σύστημα. Αυτή τη στιγμή βάζουμε, έχουμε και πάρα πολλές εισαγωγές ρεύματος. Γιατί έχουμε εισαγωγές ρεύματος, αφού έχουμε βάλει πάνω από 10.000 ΜΒ αιωλικά και φωτοβολταϊκά και η ζήτηση στο σύστημα είναι κάτω από τις 7.000. Για τον πολύ απλό λόγο ότι η παραγωγή από αιωλικά και φωτοβολταϊκά είναι εντελώς αναξιόπιστη. Τα φωτοβολταϊκά ξέρουμε ότι το βράδυ είναι βιβαίο και τα αιωλικά αυτή την εποχή του χρόνου που έχουμε παγωνιές και άπνοιες τείνουν και αυτά στο μηδέν. Αυτή είναι η κατάσταση. Μάλιστα. Και τι μένει στο μείγμα? Μένει ο ελάχιστος λιγνίτης που δεν έχει ξαναδουλέψει ποτέ, γιατί η ΔΕΗ πήγε πανέξυπνα και έκανε και δάνειο με ρήτρα διοξιδίου του άνθρακα μέχρι τέλος του 22, και βεβαίως επειδή έχουν διαλυθεί τα λιγνητορυχεία από την παρούσα κυβέρνηση. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Τι μένει? Μένει φυσικό αέριο και εισαγωγές. Γιατί νερά δεν έχουμε και βεβαίως έχουμε και παρατεταμένη ανομβρία τώρα. Δεν γεμίζουμε τα μυευτήρες με τίποτα, δεν χιονίζει ούτε στα βουνά. Κατάλαβα. Εγώ από εδώ που ζω βλέπω τον Όλυμπο, βλέπω το Σμόλικα. Ο Όλυμπος έχει κάτι λίγο χιόνι, ο Σμόλικας δεν έχει σχεδόν τίποτα για αυτή την εποχή του χρόνου. Αν δεν έχει χιόνι η Πίνδος, πώς θα δουλέψουν τα υδροελικτικά? Κύριε Κολοβέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν πολύ αναλυτικός, όχι ιδιαίτερα αισιόδοξος, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν μπορούμε να την αλλάξουμε δυστυχώς. Δυστυχώς δεν μας αφήνει η πραγματικότητα την δυνατότητα να είμαστε αισιόδοξοι. Παρ' όλα αυτά, να είστε καλά και καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε εσάς και στους συνεργατές σας. Να είστε καλά.